Να σας πω για την έκθεση του προϋπολογισμού, της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής. Μπορεί να αναγνωστεί με πολλούς τρόπους. Θέλει προσοχή στο σημείο που λέει ότι η υπερφορολόγηση, ο εξαπλασιασμός των φόρων αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους. Συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Ελεύθερος επαγγελματίες λέει 9. 9. 9. Ναι, αυτό. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε τον άδικο χαρακτήρα που έχει το φορολογικό σύστημα. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Ψυχάρη το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη μέθοδο των ενδοομιλικών συναλλαγών, δηλαδή θυγατρικών εταιριών που έχουν στο εξωτερικό, μέσα από offshore εταιρείες κτλ. Και παρότι είναι όποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής, στην πραγματικότητα πληρώνουν μεταξύ 4 με 5% των κερδών τους φόρο. Βλέπουμε σε άλλες χώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, ότι έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες ειδικές μέσα στο ΣΔΟΕ που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Στην Ελλάδα διαλύονται αυτές οι υπηρεσίες. Επομένως δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κυρίου Σούρλα. Μιλάει για 12 δισεκατομμύρια έσοδα τα οποία διαφεύγουν από παράνομες δραστηριότητες, που είναι πλαστά τιμολόγια, που είναι λαθρεμπορία πετρελαίων, που είναι λαθρεμπορία τσιγάρων, που είναι άλλες δραστηριότητες. Εσείς απάντηση έχετε σε αυτά, κύριε Μητέ, με μια κουβέντα. Υπάρχει λοιπόν μια προσέγγιση, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί αυτή την κατάσταση θα βρείτε, αν αναλάβετε, αυτή θα αντιμετωπίσετε. Που λέει όλα αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν. Ναι. Επομένως θα συνεχίσουμε με τις περικοπές. Εμείς την απορρίπτουμε αυτή την προσέγγιση. Λέμε ότι πάρα πολύ γρήγορα μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα με κοινωνική δικαιοσύνη δηλαδή. Στα έσοδα. Γι' αυτό μην μπερδευόμαστε όταν μιλάμε για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να έχεις δαπάνες κοινωνικού κράτους και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μέσα από ένα δίκαιο σύστημα φορολόγησης, πάταξης της διαφθοράς και αύξηση των εσόδων, και είναι άλλο να έχεις ισοσκελισμένο προϋπολογισμό κλείνοντας όλα τα νοσοκομεία. Αν κλείσουν τώρα όλα τα δημόσια νοσοκομεία, θα προκύψει ένα μεγάλο πρωτογενέστερο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να συζητήσουμε αυτό, γιατί αναλυτικά η δήλωσή σας για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό προκάλεσε μια συζήτηση. Το θέμα είναι το πώς. Όχι ο στόχος αυτός και αυτός. Προφανώς. Το να ταυτιστούν δύο πολιτικές επειδή λένε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είναι απολύτως λάθος. Δεν θέλει κανείς να μπαίνουμε μέσα. Ναι. Ένα πολιτικό κόμμα δεν λέει παιδιά, μπαίνουμε μέσα. Πει, το έχει πει ο πρόεδρος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι υπόσχεση προς τον ελληνικό λαό. Δεν είναι ούτε προς τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε χορτάσει, κύριε Μιλιά. Μας λέτε είναι υπόσχεση. Είναι υπόσχεση. Και επειδή το παιδί έγινε. Είναι δέσμευση. Ξέρετε πόσα συμβόλαια έχουν υπογράψει πολιτική. Ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με δάνεια και εξάρτηση από τους δανειστές η λειτουργία του κράτους. Πρέπει να βασιστεί σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και στην πάταξη διαφθοράς. Πάρα μια τελεία. Έτσι κι αλλιώς θα ψαχθούν το παιδί.